Κούβα, Ιανουάριος 2002. Η αμερικανική βάση που λειτουργεί εδώ και δεκαετίες μετατρέπεται σε ένα τεράστιο στρατόπεδο συγκέντρωσης ύποπτων για τρομοκρατία. Σε ένα κολαστήριο για όσους κατηγορούνται για συμμετοχή στην Αλ-Κάιντα. Το όνομά του Camp X-Ray. Κόστος κατασκευής του Γκουαντάναμο 100 εκατομμύρια δολάρια. Κόστος διαχείρισης 95 εκατομμύρια δολάρια. Ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των κρατουμένων δεν υπάρχουν, ούτε και οι κατηγορίες που τους βαρύνουν. Τον Ιούνιο του 2005, σύμφωνα με πληροφορίες, κρατούνταν 500 περίπου Ισλαμιστές, πολλοί για περισσότερα από 3 χρόνια. Άλλοι 200 είχαν αφαιθεί ελεύθεροι, από τους οποίους 12 επέστρεψαν στην τρομοκρατική δράση. Ιράκ, Ιανουάριος 2004. Στις φυλακές υψίστης ασφαλείας του Αμπού Γκράιμπ, Αμερικανοί στρατιώτες βασανίζουν Ιρακινούς κρατούμενους. 72 hours without regular sleep, sensory deprivation, which would be a bag over your head for 72 hours. Do you think that's humane? Putting a bag, and that's what this says, a bag over your head for 72 hours. Is that humane? Let me come back to what you said, the work of the department. No, answer the question, Secretary. Is that humane? I don't know whether it means a bag over your head for 72 hours. I don't know. Mr. Secretary, you're dissembling, non-responsive. Anybody would say putting a bag over someone's head for 72 hours, which is, I believe, it's sensory deprivation. Strikes me as not humane. Thank you very much. General Pace,